ήρθατε στη χώρα μας. Σας λέω στη χώρα μας, γιατί αυτό το χωριό που λέγεται Στερνατία, οι ηλικιωμένοι δεν το λένε Στερνατία, το λένε χώρα. Λένε πάμε στη χώρα, είμαι από τη χώρα. Έτσι λέμε και στη Κεφαλονιά. Γιατί έτσι λέμε και στη Κεφαλονιά. Παλιά η χώρα, η Στερνατία, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ. Ήταν ένα βυζαντινό κάστρο με τα τείχη γύρω-γύρω. Και γι' αυτό το λέγανε η χώρα, γιατί ήταν κλειστό χωριό με τα τείχη. Και το λένε χώρα και όπως είναι στα νησιά, η μεγαλύτερη πόλη, ας πούμε, είναι η χώρα έτσι. Και η χώρα σήμερα είναι, έχει 2.500 κατοίκους. Είναι το χωριό εκεί που κρατάει πιο πολύ την ελληνική διάλεκτο, η Γκρίκο, Γκρέκο δηλαδή τα ελληνικά. Όλοι οι ηλικιωμένοι εδώ μιλάνε Γκρίκο. Οι νέοι καταλαβαίνουν, αλλά δεν τη μιλάνε. Δεν είναι γιατί δεν θέλουν να τη μιλήσουν, είναι γιατί σήμερα είναι δύσκολο να τη μιλήσει αυτή τη γλώσσα. Γιατί πού να τη μιλήσουν, δηλαδή πάνε έξω από το χωριό, πάνε δηλαδή στα σχολεία που είναι ιταλικά κτλ. Έγινε λίγο δύσκολο. Είναι τώρα 45-50 χρόνια που άρχισαν όλοι να μιλήσουν ιταλικά. Αλλά είναι κρίμα γιατί χάνουμε η γλώσσα του Όμηρου και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό το πράγμα. Και εμείς έχουμε ένα σύλλογο που γεννήθηκε 45 χρόνια πριν, τότε όταν είχαν αρχίσει να μιλήσουν ιταλικά τα μικρά παιδιά, γιατί θέλαμε να κρατήσουμε αυτή τη γλώσσα. Αλλά πολλές φορές οι Έλληνες μας λένε, μα γιατί δεν τη μιλάτε, μα γιατί δεν κάνετε μαθήματα, μα γιατί δεν στέλνουμε βιβλία. Δηλαδή μπορεί να στείλουμε χιλιάδες κατοικητές, βιβλία, πράγματα. Η γλώσσα πάει φυσικά. Δεν είμαι εγώ που σταματάω να μιλήσω τη γλώσσα. Είναι η περίοδο, είναι δηλαδή τα χρόνια σημερινά. Δεν γίνεται πια. Είναι όπως είναι οι Αρβανίτες στην Ελλάδα, που σήμερα τα παιδιά των Αρβανίτων μιλάνε ελληνικά. Είναι Έλληνες και δηλαδή χάνονται μετά μέσα στην Ελλάδα. Σε 50 χρόνια θα χαθεί εδώ οι Αρβανίτες και τα λοιπά. Είναι φυσικό δηλαδή αυτό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ακριβώς. Αλλά σας λέω, εδώ στο χωριό μας, που αλήθεια οι κάτοικοι το κρατήσανε πάρα πολύ αυτή την παράδοση, αυτή τη γλώσσα, και αργούνε να την αφήσουν. Δηλαδή τώρα κάνουμε και μαθήματα στα σχολεία. Εγώ διδάξω σε, είναι γύρω στα 15-16 χρόνια που κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο. Έχουμε κάνει και σε λύκειο και σε μεγάλους μαθήματα. Αλλά σας λέω, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε να... Όχι, τα παιδιά δεν ξαναμιλάνε πια αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω πρέπει να μιλήσει η γλώσσα. Γιατί μετά βγαίνουν έξω από τη τάξη και είναι ο κόσμος που μιλάει όλο ιταλικά. Και εγώ. Διδάσκεται Γκρίκο, συγγνώμη, ή νέα ελληνικά. Εγώ Γκρίκο, αλλά ο Στεφανόπουλος, ο πρόεδρος, μας είχε στείλει και καθηγητές και κάναμε με σύγκριση σε πολλές τάξεις. Α, μάλιστα. Εγώ είχα πάει στα Γιάννενα με το πρόγραμμα Erasmus, σπούδασα εκεί στα Γιάννενα. Αλλά εγώ κάνω Γκρίκο δηλαδή. Αλλά σας είπα, στην αρχή αρχίσαμε και να κάνουμε λίγο γραμματική, αλλά δεν χρειάζεται τώρα η γραμματική, γιατί αφού δεν τη μιλάνε τη γλώσσα. Και άρχισα πιο πολύ να κάνω τα τραγούδια, τα πράγματα. Τα τραγούδια τα μαθαίνουν τώρα και τα κρατάνε για όλη τη ζωή. Η γραμματική από ένα χρόνο στο άλλο δεν τη μιλάνε. Ακριβώς. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι κρίμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ μιλούσα αυτή τη γλώσσα, γιατί ο πατέρας μου και η μητέρα μου στο σπίτι μιλούσανε μόνο αυτό. Αλλά έξω από το σπίτι άρχισα με τους φίλους μου να μιλάω ιταλικά. Αλλά όταν γεννηθήκανε οι πιο μεγάλοι εδώ, ήταν τα χρόνια που δεν ξέρανε καθόλου ιταλικά. Και ήταν πρόβλημα. Όταν πηγαίνανε στο Λέτσε, σε ένα γραφείο, και θέλανε να μιλήσουνε, πώς κάνανε. Δηλαδή, αρχίσανε να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γράφωνε στα βιβλία ότι ήταν τροπή να μιλήσουνε Γκρίκο. Δεν είναι τροπή να μιλήσει μια γλώσσα, είναι τροπή όταν δεν ξέρεις να τη μιλήσει. Δηλαδή, ήταν τροπή όταν δεν ξέρανε να μιλήσουν ιταλικά, όχι γιατί μιλάγανε ελληνικά. Ακριβώς. Και αρχίσανε, δηλαδή, και μαθαίνανε τα ιταλικά και από την άλλη πλευρά αφήνανε τα ελληνικά. Τώρα σας λέω, τώρα ξαναγύρισε η γλώσσα σαν μόδα. Αλλά σαν μόδα, σαν τα τραγούδια, τα φεστιβάλ, τα συγκροτήματα.
Αλλά η γλώσσα, η γλώσσα χάνεται. Πολλές φορές γράφουν εφημερίδες και γράφουν στην Κρήκο. Αλλά είναι μια γλώσσα που χάθηκε, γραμματική τα πράγματα. Εγώ λέω πολλές φορές καλύτερα να μην τα γράψουν αυτά τα πράγματα. Γιατί οι ηλικιωμένοι όταν μιλάνε ποτέ κάνουν λάθος. Δηλαδή η διάλεκτο αλλάζει τις λέξεις, αλλά η γραμματική είναι σωστή. Ποτέ ακούμε ένα ηλικιωμένο να μιλήσει και να κάνει λάθος σωστή γραμματική. Δεν γίνεται, γιατί το έχουν μέσα. Δηλαδή, η γλώσσα βγαίνει από τη ψυχή, δεν είναι κάτι που... Αλλά τώρα αυτοί που μαθαίνουν και γράφουν και κάνουν, το γράφουν έτσι πιο πολύ σαν... Ωραία. Αλλά τώρα είμαστε στο ιστορικό κέντρο του χωριού, της Τερματίας. Αυτοί που περάσαμε τώρα είναι η οντός πλατεία, η πλατεία δηλαδή, γιατί...